Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Ares. Εδώ είμαστε πάντοτε στον Λίμπερο συντονισμένο στους 107 και 4 μέχρι και τις 7 θα πάμε. Το καθημερινό μας ραντεβού με την ενημέρωσή μας με πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία θα μας απασχολήσουν έως το τέλος της εκπομπής. Με ποδόσφαιρο και μπάσκετ κατά κύριο λόγο θα ασχοληθούμε και θα αναλύσουμε την επικαιρότητα όπως είναι καταγεγραμμένη μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο Γιάννης Ζάτσης είναι μαζί μας και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου, ενώ εσείς μπορείτε να συμμετέχετε με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων FM κενό. Γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Όπως αναμενόταν φυσικά, σας το λέγαμε και χθες, απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών του Άρη στην Πάτρα. Το ίδιο συμβαίνει και για το μπάσκετ, για τη Λάρισα. Δεν είναι κάτι το οποίο μας κάνει να πέφτουμε από τα σύννεφα, δηλαδή, σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα ήταν ψηλοαναμενόμενο, μεμονωμένα θα ταξιδέψουν οι φίλοι του Άρη και στις δύο πόλεις για να υποστηρίξουν τις δύο ομάδες που θα παίξουν το Σαββατοκύριακο σημαντικά παιχνίδια. Το Men Basket για να ξεμπερδεύει με τις όποιες σκέψεις παραμονής, να σιγουρέψει δηλαδή την παραμονή της. Το δε ποδόσφαιρο να κλειδώσει κατά κάποιο τρόπο την μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στη Σούπερ Λίγκα. Είναι ένα ενδιαφέρον αν μη τι άλλο Σαββατοκύριακο με πολύ ωραία παιχνίδια. Δεν υπάρχει και Σούπερ Λίγκα, οπότε οι περισσότεροι θα ασχοληθούν με το πρωτάθλημα της Football League αυτή την εβδομάδα, άρα είναι και μια καλή ευκαιρία και για τους ποδοσφαιριστές του Άρη να κάνουν μια μεγάλη νίκη την Κυριακή και όλη η Ελλάδα να συζητάει, να ασχολείται, να σχολιάζει με την επικείμενη επιστροφή του Άρη στην Super League. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ολοκληρώθηκε και η σημερινή προπόνηση των παικτών του Δημήτρη Σπανού για το παιχνίδι αυτό. Αύριο θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι σκέφτεται να κάνει όσον αφορά την ενδεκάδα που θα παρατάξει στην Αγιά, στο γήπεδο της Παναχαϊκής, αν σκοπεύει δηλαδή να προχωρήσει σε κάποιες διαφοροποιήσεις ή αν θα πάει με τους παίκτες που αγωνίστηκαν και στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη πριν από λίγες μέρες την περασμένη Δευτέρα. Σε μια πρώτη έτσι ανάγνωση και από μια πρώτη εικόνα που είχαμε σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα φαίνεται ότι μια θέση που τον προβληματίζει είναι πίσω από το Διαμαντόπουλο. Δοκιμάστηκε και ο Πλατέλας αλλά και ο Παυλίδης, ο οποίος έπαιξε και με την με τον Εργοτέλη. Εγώ έτσι από ό,τι κατάλαβα, σου πω την αλήθεια, θεωρώ πιο πιθανό να είναι και πάλι ο Παυλίδης στην ενδεκάδα και να παίξει δηλαδή ο Κάσος αριστερά, ο Πλατέλας δεξιά, ο Παυλίδης το 10 και ο Διαμαντόπουλος στην κορυφή της επίθεσης. Θα διατηρηθεί από ό,τι φαίνεται, θα του συγκρέψουμε βέβαια και αύριο, σας λέω όλα αυτά, ο Νίκητς δίπλα στο Μουμίν, μιας και ο Εντζόγλου μόλις σήμερα έκανε την πρώτη του ολοκληρωμένη προπόνηση. Θα είναι στην αποστολή, θα είναι στον πάγκο, αλλά δεν θα είναι στο αρχικό σχήμα ο Λευτέρης Εντζόγλου. Και από εκεί και πέρα, στην άμυνα, ο Δελιζήσης με το Σόουζα θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Εδώ δεν θέλει και καμιά μαντεψιά φυσικά, όταν είναι οι δυο τους υγιείς και διαθέσιμοι. Πιθανότητα ο Τζανακάκης και πάλι στο δεξί άκρο της άμυνας. Τώρα στο αριστερό θα επιστρέψει ο Βαλεριάνος, θα διατηρήσει τον Κανακούδη που πήγε πολύ καλά στο μάτς με τον Εργοτέλη. Εδώ τίθεται ένα ερωτηματικό. Υπάρχει δηλαδή η μία άποψη που λέει ότι ο Κανακούδης έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει, έχει την εμπειρία, πήγε καλά, τον επιβραβεύουμε, το διατηρούμε στην ενδεκάδα, και άλλη ότι πάμε με τον παίκτη που έχει βγάλει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν και σχεδόν τα περισσότερα παιχνίδια ως αριστερός μπακ της ομάδας. Έχει το ρυθμό δηλαδή ο Βαλεριάνος. Και αύριο θα ξέρουμε. Πιθανότατα νομίζω θα επιστρέψει ο Βαλεριάνος, αυτή την αίσθηση έχω, στην ενδεκάδα με τον Αναγνωστόπουλο κάτω από το τερμό. Ο Αναγνωστόπουλος, ο οποίος ερίσταν παρόδο αύριο το μεσημέρι 2 η ώρα, θα μιλήσει στην καθιερωμένη Media Day εν όψη του αγώνα της Κυριακής. Αυτή είναι μια πρώτη εικόνα για τις σκέψεις και τα πλάνα του Δημήτρη Σπανού. Δεν έχει το Χαντί, ο οποίος έφυγε για να ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα της Ιορδανίας και θα παρουσιάσει από τα δύο επόμενα παιχνίδια της ομάδας. Δεν έχει τον Μιλούνοβιτς, ο οποίος υπέστη θλάση, εννοείται. Και επιστρέφουν ο Μπούρμπος, παίξε έτσι την ποινή του, ο Βαλεριάνος, ο Πασάς και ο Ιντζόγλου. Τέσσερις παίκτες δηλαδή, οι οποίοι απουσίασαν από το προηγούμενο παιχνίδι.
Την άλλη, η Παναχαϊκή δεν αντιμετωπίζει και αυτή, από ό,τι διαβάζουμε από το ρεπορτάζ της, κάποια προβλήματα. Και μάλιστα σήμερα έγινε γνωστό ότι κάποιοι παίκτες που συμπλήρωσαν κάρτες στο παιχνίδι με τον ΑΟ Χανίων Κισαμικό θα εκτίσουν τις ποινές τους στα επόμενα παιχνίδια, όχι δηλαδή σε αυτό με τον Άρη. Δηλαδή ο Φωτάκης θα εκτίσει, αυτός έχει 7 έτσι, ναι, θα χάσει τα παιχνίδια με Δόξα και Πανεγιάλιο, είναι και τα δύο εκτός. Και ο Φουρλάνος, ο οποίος επίσης συμπλήρωσε 7 κίτρινες κάρτες, δεν θα παίξει με Όφη την 24η αγωνιστική και με Πανεγιάλιο, όπως και ο Φωτάκης. Και ο Πολύμος δεν θα παίξει με τον Πανεγιάλιο. Έχει τις απουσίες σου τα επόμενα παιχνίδια η Παναχαϊκή, έχει τις απουσίες. Τον Πανεγιάλιο τι θα κάνει εκεί πέρα, που είναι και, που είναι, ξέρεις, και φοβερή έχθρα. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει παιδιά, βάλτε τους όλους να παίξουμε τον Άρη, να χάσετε από τον Άρη και μετά να πάτε να χάσετε και από τους άλλους, γιατί θα λείπουν οι μισοί σας παίκτες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συνεχίστε έτσι. Εντάξει, ζουν για αυτό το μάτς στην Πάτρα και νομίζω ότι είναι φυσιολογικό. Ο Άρης πηγαίνει να παίξουν. Το είπε και ο Φρυδόπουλος, το περιμέναμε όλο τον χρόνο, λέει, αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι υψηλής επικινδυνότητας χωρίς καμία αμφιβολία για τον Άρη, αλλά και ένα παιχνίδι που θα μετρήσεις το κατά πόσο πραγματικά αυτή η ομάδα έχει αυτόν τον χαρακτήρα στον οποίο αναφερόμαστε από την αρχή της σεζόν. Το έδειξε σε κάποια παιχνίδια και ειδικά εκτός έδρας ο Άρης παρουσιάστηκε στα περισσότερα των παιχνιδιών με την κατάλληλη νοοτροπία, με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να τα πάρει. Η πίεση είναι στην Παναχαϊκή. Χτύπα ξύλο Άρης και να χάσει, ναι μεν, θα υπάρχει πρόβλημα πλέον, θα μπει στο κάδρο η αμφισβήτηση, θα υπάρχει σίγουρα πολύ μεγαλύτερη πίεση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πάλι θα είναι 4 βαθμούς πάνω. Και η Παναχαϊκή πάει στη Δράμα και μετά φιλοξενεί τον Όφη και μετά πάει στο Αίγιο. Θα πει και ο Άρης, πάει στον Κισαμικό, πάει και στο Ηράκλειο και φιλοξενεί τη Δόξα. Αλλά σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί και είναι αυτός ο οποίος ελέγχει την κατάσταση και το παιχνίδι. Δεν συζητάμε βέβαια τι θα γίνει σε περίπτωση νίκης του Άρη. Νομίζω, βλέπω τις τελευταίες 2-3 μέρες και στα site στην Κρήτη προσδοκούν μια απώλεια βαθμών για την Παναχαϊκή. Αυτό θέλουν πρώτιστα, ενώ όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα βρίζουν τον Άρη. Προσδοκούν ότι ο Άρης θα καταφέρει να κερδίσει στην Πάτρα, γιατί αν ο Άρης κερδίσει στην Πάτρα θα ξεφύγει 10 βαθμούς ο Άρης και θα ξεφύγει νομίζω 7 ή 8 ο Όφη. 8 βαθμούς ο Όφη, αν κερδίσει βέβαια ο Όφη στην Καλλιθέα. Το καλό και για την Παναχαϊκή και για τον Άρη είναι ότι θα ξέρουν τι έχει κάνει ο Όφη την προηγούμενη μέρα. Το ιδανικό για τον Άρη θα είναι να έχει απολέσει και ο Όφη κάποιους βαθμούς, ώστε να πάει ακόμα πιο άνετος στην Πάτρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μετά από 2 αγωνιστικές, επαναλαμβάνω, παίζει και Παναχαϊκή Όφη. Δεν για να κερδίσουν και οι δύο. Θα σας μην πηγαίνουμε στα επόμενα παιχνίδια. Προέχει το παιχνίδι της Κυριακής. Ναι. Είναι ένα μάτς κομβικό. Το αντιλαμβάνεστε όλοι. Θα έχει πολύ τακτική σίγουρα. Πάρα πολύ τακτική το παιχνίδι. Μπόλικη. Από δύο προπονητές που γνωρίζονται νομίζω. Και ο ένας γνωρίζει τον άλλον. Και ο Άρης γνωρίζει την Παναχαϊκή. Και η Παναχαϊκή γνωρίζει τον Άρη. Ξεκάθαρα. Ξέρουμε δηλαδή τι μπορούμε να περιμένουμε, τι μπορεί να περιμένει και ο ένας και ο άλλος. Δεν ξέρω αν μπορεί να επιφυλάξει κάποιο τρίκ, κάποια έκπληξη ο ένας προπονητής στον άλλον για το παιχνίδι της Κυριακής. Αλλά όπως και να έχει, και τακτικά θα έχει ενδιαφέρον η αναμέτρηση. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε και προσωπικότητες, θα χρειαστεί οπωσδήποτε και πάθος, θα έχει δύναμη σίγουρα, θα έχει ένταση το μάτς, θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Προσοχή χρειάζεται πάνω σε αυτό. Μην δώσουμε κανένα απολύτως δικαίωμα. Βλέπετε πώς είναι οι μέρες. Βλέπετε πώς είναι οι εποχές. Δεν χρειάζεται να θέσουμε σε κίνδυνο το οτιδήποτε. Ο κόσμος του Άρη το έχει αποδείξει και φέτος ότι δεν έχει απαντήσει σε καμία πρόκληση. Οπότε και εκεί, αν βρεθούν τώρα 5 βλάκες και πούνε για τον Άρη, τη Θεσσαλονίκη ή οτιδήποτε άλλο, οι φίλοι του Άρη δεν χρειάζεται να απαντήσουν. Δεν χρειάζεται να μπουν σε κανένα τρυπάκι αντιπαλότητας. Δεν είναι αντίπαλοι του μεγέθους του Άρη όλοι αυτοί. Και ακόμα και αν εκνευριστείτε ή οτιδήποτε άλλο, προσέξτε και το διπλανό σας, δεν χρειάζεται να γίνει το παραμικρό.
Είναι δεδομένο ότι θα πάει ο Άρης και θα αρχίσουν να λένε και να κάνουν και να ράνουν. Φυσιολογικό είναι. Θα πάει η μεγάλη ομάδα στην πόλη τους. Οκ. Okay. Τίποτα δεν χρειάζεται να απαντήσουμε, ούτε να αφιχτούμε, ούτε τίποτα. Το ότι το περιμένω πώς και πώς τον Άρη, το ότι κάνουν όλη αυτή τον ξεσηκωμό, το ότι έχουν προβεί σε αυτές τις δηλώσεις τις τελευταίες εβδομάδες αναφορικά με αυτό το παιχνίδι. Αυτό, να ξέρετε, περιποιεί τιμή για τον Άρη. Επιβεβαιώνει το πόσο μεγάλο μέγεθος είναι παρά τα δύσκολα χρόνια που περνάει τελευταία. Αυτό από μόνο του εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Οπότε μην πέφτε στην παγίδα, μην τρώτε το παραμύθι που λέμε λαϊκά. Ήταν επόμενο ότι θα συμβεί αυτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένα πράγμα κάνεις. Πας τους κερδίζεις και τελείωσε πόδες και τους κλείνεις τα στόματα. Τίποτα άλλο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ή στην Έσχατη, επειδή έχεις αυτή τη δυνατότητα, πρωτίστως για την νίκη θα πας και να μην χάσεις. Μην χάσεις. Θα διατηρείς τα κεκτημένα. Και μετά πιστεύω θα αυξηθεί κιόλας στη διαφορά αν μείνει στους 7 την Κυριακή. Θα πάμε στο break των 5.30. Πήγαμε παρά 25, είναι η αλήθεια. Και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση της εκπομπής προς την Πάη Άρης για soundtrack στο Κλεάνθης Βικελίδης. Για του χρόνου. Για ακούστε λίγο, για ακούστε. Ναι. Δεν είναι όμως μπουρτάλ. Θέλω πιο μπουρτάλ όμως. Τι μπουρτάλ, ρε φίλε. Μπουρτάλ. Καλώς ήρθατε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μπορούν οι ακροατές, αυτό θα παίζει τώρα. Να μας πείτε, αυτό θα παίζει συνέχεια. Να μας πείτε και τη γνώμη σας. Για να λέτε, να πείτε τη γνώμη σας. Θα βγείτε και μετά τις 6, θα ανοίξουμε τις γραμμές. Τώρα που το λέμε νωρίς, δεν θα βγει κανένας, θα βγουν 7 παρα 5 όλοι. Μετά τις 6 ανοίγουμε γραμμές στο 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ και για τα πάντα όλα και για τα γεγονότα στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τον μπάκου μας που τον κυνηγάνε όλοι θεοί και δαίμονες και δεν τον θέλουν. Και τον πολεμάνε επικοινωνιακά, τον πολεμάνε στην πόλη, τον πολεμάνε εκτός πόλης, τον πολεμάνε εντός εκτός και επί τα αυτά. Και δεν έχει και καμία στήριξη επικοινωνιακή από κανέναν. Ναι, ναι. Όλα αυτά να τα σχολιάσουμε. Και μετά αλλάζουμε πλευρό. Καρνέζης, ναι. Γιαννιώτης, ναι, Μπάρκας, Τωροσίδης, Μπακάκης, Σταφυλίδης, Μανολάς Παπασταθόπουλος, Λυκογιάννης Τζαβέλας Ρέτσος, Παπαδόπουλος Τσακτσίδης Γιόλης, Πέλκας Κουρμπέλης Σάμαρης, Ζέκα Φορτούνης Μπακασέτας Μήτρογλου Χριστοδουλόπουλος, Καρέλης Γιαννιώτας, Δόνης Λιμιός και Κουλούρης, η εκλεκτή του σκύμπε για τα φιλικά της εθνικής ομάδας με Ελβετία και Έκτορ Κούπερ 23 και 27 του μήνα. Να πω κάτι. Ο Εσακέ την φετινή αγωνιστική περίοδο έχει εφαρμόσει σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια μία διαφορετική λίστα όσον αφορά τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ, για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι Άρης Ολυμπιακός, για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι Άρης ΑΕΚ, πρέπει ως μέσο ενημέρωσης να στείλεις ένα email στον ΕΣΑΚΕ. Το mail του μέσου μετά πάει και στην γηπεδούχο ομάδα και τέλος πάντων έτσι κάπως γίνουν οι διαπιστεύσεις για τα παιχνίδια. Μάλιστα, αποκλείονται από αυτά τα παιχνίδια της Ένωσης Συνταχτών και του ΨΑΤ, με την έννοια πια ότι δεν έχουν το επιπρόσθετο δικαίωμα που μπαίνουν παντού και σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος χωρίς να χρειάζεται να βγάλουν μια έξτρα διαπίστευση. Δηλαδή πάνε με την ταυτότητά τους και μπαίνουν και πρέπει και αυτοί να διαπιστευτούν από τα μέσα τους. Και μέχρι εδώ νομίζω ότι από τη στιγμή που γίνεται σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο άπαντες μπορούμε να δεχτούμε. Ελάτε όμως που υπάρχει μια διαφορά. Στο Άρης ΠΑΟΚ λοιπόν, κανονικά ο ΕΣΑΚΕ εφαρμόζει το συγκεκριμένο μέτρο. Όπως σας είπα, το εφάρμοσε και στο Άρης ΑΕΚ και στο Άρης Ολυμπιακός και στο Άρης Παναθηναϊκός. Το εφάρμοσε επίσης στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Μήπως μπορείτε να μαντέψετε ποιο είναι το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο δεν εφαρμόστηκε? Στο ΠΑΟΚ Άρης. Ευχαριστώ πολύ. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως διαφορετική αντιμετώπιση. Εκτός αν δεν το θεωρούσαν μεγάλο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Γιατί σου λέει έρχεται ο αυτοκράτορας. Τώρα όμως σου λέει να μην υπάρχει κανένας έτσι, που είναι λίγο πιο αυτό. Εκεί να υπάρχει ο Πεταλούδας 4 με δημοσιογραφική ταυτότητα. Τέλος πάντων. Εδώ επαναλαμβάνω φτάνουμε στο σημείο να,
να μιλάμε για την προπαγάνδα εις βάρος του ΠΑΟΚ. Και τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά δεν ξέρω. Θέλω πάντως να πάρω κάποιους που μένουν μόνιμα στην Αθήνα και δεν ακούνε ιντερνετικά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, να τους βάλω μια μέρα εδώ πέρα για να αντιληφθούν το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι ακριβώς λέγεται σε σχέση με τον Άρη και τον Ηρακλή. Γιατί τώρα ακούω πάρα πολλούς να μιλάνε για τη Βόρεια Ελλάδα και είναι ντροπή. Ο λόγος που έχει βγάλει αυτός ο κύριος Φωκάς δεν τον ξέρω. Είναι ντροπή πραγματικά να λέει δεν είδα όπλο. Και να είναι αυτός ο ύμνος για τον Ιβάν Σαββίδη. Όλοι καταλάβαμε τι γίνεται. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Δεν είδα όπλο. Πού το είδατε το όπλο? Στη Βουλή τα είπε ο άνθρωπος αυτός. Ο άνθρωπος αυτός είναι, εκλέγεται εδώ στη Θεσσαλονίκη και είπε για να ξαναεκλεγείς. Οκ. Okay. Και τώρα μου θυμηθήκαν όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Και ζητάνε αυτοί από τη Θεσσαλονίκη, τον Αριανό, τον Ηρακλειδέα, τον οποιοδήποτε πολίτη Θεσσαλονίκης συμπαράσταση και πάμε να το κάνουμε το θέμα και τοπικό από αυτούς που λένε μια ομάδα, μια πόλη. Και παραξενεύονται που ο Αριανός χαίρεται με αυτά που έγιναν. Γιατί δικαιώνεται σε όσα λέει όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, θα έπρεπε να χαίρεται με αυτόν που του λέει στα μούτρα του θέλω να σε εξαφανίσω. Θέλω να μείνει μία ομάδα στην πόλη. Και είναι κακό να χαίρεται. Δεν είναι ηθικό. Το μία ομάδα, μία πόλη είναι ηθικό. Πρόσεξε, όχι που το λέει ο οπαδός, που το φωνάζουν συνθημείο οπαδοί, που το έχουν κάνει στάμπα και μέσα στο κήπεδό τους. Που το λένε οι επίσημοι παράγοντές τους. Αλλά τώρα εμείς πρέπει να σταθούμε στο πλευρό τους. Για τη Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι αυτό που λέω κάθε φορά που βρίσκεται κάποιος ηθικολόγος, που συνήθως ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί που έχουν, φοράνε το μανδύα της αντικειμενικότητας και είναι πιο παοξίδες από τους παοξίδες. Στις εκφράσεις τους, στις θέσεις τους, στις τοποθετήσεις τους. Αυτοί που μιλάνε για την ενωμένη Θεσσαλονίκη. Και να πάμε όλες οι ομάδες μαζί. Να πάμε όλες οι ομάδες μαζί για να είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ. Να πάμε όλες οι ομάδες μαζί να παίζει ο Άρης στη Β' και ο Ηρακλής στη Γ'. Όχι. Εγώ λέω ότι είναι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες και η κάθε μία από αυτές πρέπει να προασπίσει τα συμφέροντά της. Και ο Άρης πρέπει να κάνει το καλύτερο για τον Άρη και ο ΠΑΟΚ να κάνει το καλύτερο για τον ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής να κάνει το καλύτερο για τον Ηρακλή. Ενωμένη Θεσσαλονίκη με ανώνυμες εταιρείες που η μία κοιτάει να βγάλει τα μάτια της άλλης δεν υπάρχει. Και ούτε πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Και ούτε είναι λογική το να ενώνονται με βάση από το που κατάγονται. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό. Άλλωστε και η μεγαλύτερη σύμμαχη εδώ του συμπολίτη είναι πολύ νότια. Εμβόρια, νότια είναι. Απλά αυτό θέλω να το σημειώσω γιατί εντάξει, έχουμε τρελαθεί με την υποκρισία εδώ στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Και σε κάθε περίπτωση οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει μία ομάδα στην πόλη. Οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης που έκαναν μούγκα στα θέματα του Άρη, αλλά τώρα επειδή υπάρχει ένας ισχυρός επιχειρηματίας, μιλάνε. Γιατί υπάρχει ο Ιβάν. Είναι η άποψη. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη, Άλεξ. Εντάξει, σε γενικές γραμμές συμφωνώ. Νομίζω ότι γενικότερα πάντως ο Αριανός θα πρέπει λίγο να ξεφύγει λίγο από αυτή την συζήτηση. Να το πάμε λίγο σε ένα άλλο επίπεδο και να επικεντρωθούμε στα του οίκου μας, νομίζω. Καλά, ναι, εντάξει, άλλο περισσότερο αυτό. Και το πώς θα επιτευχθεί αφενός ο στόχος που δεν επιτεύχθηκε πέρσι και όταν με το καλό επιτευχθεί και μαθηματικά να γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν ώστε ο Άρης να επιστρέψει στο φυσικό του χώρο δυνατός, ως δυνατός παίκτης, να το πω έτσι. Και με αυτά που βλέπουμε γενικότερα
να συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στη Super League. Δεν είναι δά και τόσο δύσκολο να συμβεί αυτό. Αρκεί να έχεις 2-3 πραγματάκια. Μία οικονομική δυνατότητα, α, δεν λέω κάποιο μεγιστάνα. Θα ήταν το ιδεατό, το ιδανικό. Δεν υπάρχει. Μία όμως οικονομική δυνατότητα α, σου είναι αρκετή, αρκεί να έχεις τεχνογνωσία, οργάνωση, πλάνο και μια κάποια σοβαρότητα. Βλέπετε πώς είναι τα πράγματα πλέον στη Super League. Ως μέγεθος είσαι τεράστιο. Ως DNA επίσης, με 2-3 πραγματάκια, με 2-3 στοχευμένες κινήσεις, ο Άρης μπορεί όχι μόνο να επιστρέψει, αλλά να επιστρέψει και δυναμικά στην φυσική του θέση. Και εκεί πρέπει να είναι το βλέμμα μας, το μυαλό μας, η σκέψη μας, το πώς δηλαδή όλοι θα βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί πραγματικά το αξίζει ο Αριανός μετά από αυτά που έχει περάσει. Δεν μπορεί να αντέξει άλλη ψυχρολουσία. Δεν μπορεί να αντέξει άλλο ξενέρωμα, να το πω λαϊκά. Δεν μπορεί να αντέξει άλλα παραμύθια, άλλους σωτήρες, αυτόκλητους και άλλη κοροϊδία. Θέλει του χρόνου με το καλό που θα επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία να δει την ομάδα του να επιστρέφει έτσι όπως ακριβώς τη θυμάται στα χρόνια εκείνα από το 6 έως το 11, να μην πάω πιο πίσω, στα πιο τελευταία, στα πιο πρόσφατα. Και επαναλαμβάνω, η εμπειρία μας διδάσκει και με βάση τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στη χώρα, φυσικά σε όλους τους τομείς, ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο να φτάσει στην επιτυχία. 2-3, επαναλαμβάνω, πράγματα χρειάζεσαι στοχευμένα για να το καταφέρεις. Ελπίζουμε πραγματικά και ευχόμαστε σε λίγο καιρό να μπορούμε να συζητάμε για αυτά μόνο και τίποτα άλλο, στο πώς δηλαδή θα δούμε τον Άρη που θέλουμε την επόμενη χρονιά. Και για να μπορούμε να τα συζητάμε, μια ωραία αρχή θα μπορέσουμε να κάνουμε από Δευτέρα, αν η ομάδα βγάλει ένα διπλό την Κυριακή στην Παναγαϊκή. Θα μπορούμε πολύ πιο εύκολα τη Δευτέρα να απλώσουμε την κουβέντα και σε άλλα πεδία και σε άλλα θέματα. Σιγά σιγά. Άλλωστε είμαστε πλέον στις τελευταίες 2 εβδομάδες στο κομμάτι της αδειοδότησης, από την άποψη ότι μέχρι 31 Τρίτου θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή διακανονιστεί οι υποχρεώσεις. Οπότε από εκεί και πέρα τελειώνει αυτή η ιστορία. Θα κατατεθεί ο φάκελος και θα περιμένεις το αποτέλεσμα. Και εφόσον συμβεί όλο αυτό, πλέον το ενδιαφέρον θα στραφεί στα επόμενες μέρες. Σας λέμε καθημερινά ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της επιτήρησης και της αδειοδότησης, το ποιες εκκρεμότητες υπάρχουν, ποιες κλείνουν, ποιες είναι ακόμη ανοιχτές. Σε γενικές γραμμές έχει κλείσει ένα πολύ μεγάλο μέτωπο από την ΠΑΕ. Μένουν ελάχιστα πράγματα να γίνουν, πρέπει φυσικά να γίνουν. Κάποια άλλα που είναι περισσότερο φοροτεχνικά, λογιστικά, που δεν θα σας κουράσουμε κιόλας για να σας τα αναφέρουμε. Για να κλείσει και τυπικά ο φάκελος της αδειοδότησης. Και από εκεί και πέρα να πάμε στα υπόλοιπα, που για μένα έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει για νούμερα, για εκκρεμότητες, για δόσεις, για πληρωμές, για τακτοποίηση. Θέλει να ακούσει άλλα πράγματα. Έχει που έχει τα δικά του στο σπίτι του κάθε μέρα να πληρώσει. Κάθε μέρα και ένας λογαριασμός, ο πονοκέφαλός του, οι εφορίες, τα εμφυά και όλα αυτά. Να μην έχει και να ασχολείται και με τις δόσεις και με τις εκκρεμότητες και με προσφυγές και με όλα αυτά. Να ξεφύγουμε λίγο από αυτή την ιστορία. Αυτά σε ένα γενικό πλαίσιο. Εντάξει, το απλώσαμε λίγο, αλλά θέτουμε και κάποια θέματα που ίσως μας απασχολήσουν και όταν θα ανοίξουμε σε λίγο τις γραμμές στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, για να ακούσουμε και τη δική σας άποψη στο 287 και 3 οκτάρια για όλα τα τεκτενόμενα στον Άρη, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά και ό,τι άλλο φυσικά θέλετε να σχολιάσετε ή σας έχει κάνει εντύπωση. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι ο τρόπος επικοινωνίας, εννοείται, με την εκπομπή. Αυτά για την πρώτη ώρα, σιγά σιγά φτάνουμε στις 6. Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τις δικές σας γραμμές σε πολύ λίγο εδώ στο Λίμπερο. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4, από ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Μιλάμε για μπάλα, μιλάμε για όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Μιλάμε και για μπάσκετ. Πλησιάζει το παιχνίδι με τον Φάρο στη Λάρισα αρχικά και με τον ΠΑΟΚ. Κυκλοφόρησα και τα εισιτήρια την άλλη Τετάρτη στο Nick Gallis Hall. Πάμε όμως στον κόσμο, πάμε στις ανοιχτές γραμμές, πάμε στις δικές σας θέσεις και τοποθετήσεις στο 2310-287-888. Παρακαλώ στον πρώτο φίλο ακροατή. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Είμαι ο Γιάννης. Είσαι ο Γιάννης. Θέλω να κάνω, κατά τη γνώμη μου, μία παρατήρηση σε εσάς. Σε εμάς προσωπικά ή σε εμάς γενικά? Σε εσάς προσωπικά. Ωραία. Σ' ακούμε, Γιάννη. Ασχολείστε με την Παναχαϊκή. Ναι. Η Παναχαϊκή είναι 7 βαθμούς πίσω από μας. Σωστά. Αν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε και να λέμε ακόμη να υπολογίζουμε την Παναχαϊκή. Τι να κάνουμε, την Παναχαϊκή παίζουμε. Παίζουμε τώρα, τι να κάνουμε, δεν παίζουμε ομάδα, με την... Η ομάδα φέτος έχει δείξει ότι περπατάει σωστά. Ναι. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πρέπει να ασχολούμαστε με την Παναχαϊκή. Να στο γυρίσω λίγο, Γιάννη. Να στο γυρίσω. Θα κάνει η Παναχαϊκή. Να στο γυρίσω λίγο. Να μου το γυρίσεις. Δεν πρέπει να πάμε υποψιασμένοι και ας ρίξουμε ένα τετράμπαλο επειδή ακριβώς δεν Όχι. αξίζει να ασχολούμαστε με την Παναχαϊκή και να λέμε όλοι κακώς υπολογίσαμε την Παναχαϊκή παραπάνω από ό,τι έπρεπε, ρίξαμε ένα τετράμπαλο. Από Όχι, το να πάμε χαλαρή, να και πούμε δεν την υπολογίζουμε και με υπεροψία και να πούμε τελειώσαμε πια Παναχαϊκή δεν τώρα μιλάω, και να χάσουμε. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο παιχνίδι, μιλάω γενικά το τι κάνει η Παναχαϊκή. Εγώ σου λέω ότι προτιμώ, προτιμώ στο τέλος να είμαι 15-20 βαθμούς. Ας να μιλήσει ο άνθρωπος, να πει την άποψή του. Η σκέψη μας πρέπει να είναι το πώς θα βγούμε πρώτοι. Ναι. Όχι το να κοιτάζουμε αν θα βγούμε και αν θα μας στάσει η Παναχαϊκή και αν και αν και αν. Μα άμα κερδίσει την Παναχαϊκή... Η σκέψη μας είναι το πώς θα βγούμε πρώτοι. Ναι. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Να το πεις, δεν πρέπει πλέον, είμαστε άρες. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με καμία άλλη ομάδα παρά μόνο με την ομάδα μας. Ναι. Και το επικεντρώνω με τους δίπλα. Ναι. Δεν ασχολούμαστε καθόλου. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν. Αυτό που είπα προηγουμένως και εγώ, ότι δεν πρέπει να μας αποσυνδέσουμε και να επικεντρώσουμε αλλού την κουβέντα. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ακριβώς. Ναι. Είμαστε άρες. Εγώ διαφωνώ. Είμαστε ένα επίπεδο παραπάνω και μας ενδιαφέρει μόνο άρες. Από πού είσαι ένα επίπεδο παραπάνω, μισό λεπτό. Από πού είσαι ένα επίπεδο παραπάνω? Πού? Από πού είσαι? Πού είσαι? Και μόνο είσαι Άρης. Αυτό το που είμαστε Άρης, είμαστε επίπεδο παραπάνω όταν οι άλλοι έχουν μεγαλομέτωχο που βάζει 50 εκατομμύρια. Εμείς μισό ώρα, άσε με λίγο να τελειώσω. Παίζουν στην Ευρώπη επί 15 χρόνια και εμείς βολοδέρνουμε στη Γάμα και στη Β' Εθνική. Υπάρχει το Άρης που είναι στην καρδιά και στο μυαλό και γι' αυτό κάνω και το γιο μου Αριανό και υπάρχει και η πραγματικότητα και ο ρεαλισμός. Στο καλώς ρεαλισμό είμαστε κακώς, πολύ πίσω. Καλώς ή κακώς δεν ευτυχήσαμε να έχουμε πρόεδρους, δεν το στέκομαι. Να έχουμε παράγοντες. Όχι μόνο παράγοντες. Χρηματοδότες. Μεγαλομετόχους. Χρηματοδότες. Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν... το πρόβλημά μας είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, σαν Άρες, σαν ιδέα, είμαστε για μας. Στο είπα αυτό. Για, στην καρδιά και στο μυαλό, ναι. Ισχύει. Είμαστε παραπάνω από όλους τους άλλους. Και έχουμε και ένα τεράστιο ηθικό πλεονέκτημα ότι ποτέ δεν μπλέξαμε σε αηδίες και διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά πρόσεξε κάτι. Σε όλα τα υπόλοιπα, οργανωτικά, οικονομικά. Πώς δεν μας ενδιαφέρει? Με αυτούς θα παίξουμε. Μα με όλους αυτούς θα παίξουμε όμως. Δεν θα παίξουμε μόνοι μας. Δεν είναι στίβος να κάνω να προετοιμαστώ και να τρέξω μόνος μου να βγω πρώτος. Και όταν οι άλλοι έχουν οπλοπολιβόλας, δεν πας με το φυσοκάλαμο. Δεν γίνεται να μην ασχολούμαστε με τους άλλους, παιδιά. Οι άλλοι, όταν ο άλλος παίρνει την ΕΠΟ και θα πας πάλι και θα έχεις το Σταυρίδι να μην σου σφυρίζει δύο πέναλτι ή θα έχεις τον Καλόπουλο να σφυρίζει πέναλτι υπέρ τους, μετά τι θα πούμε, εμείς είμαστε Άρης. Ναι, όλα παίζουν, ρόλο, Γιάννη μου. Όλα παίζουν. Φυσικά η ομάδα μας πρώτα. Γιατί αν δεν διορθώσουμε τα κακό κείμενα τα δικά μας, δεν θα είμαστε έτοιμοι. Πρώτα θα κοιτάξουμε τα του οίκου μας και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα. Πρώτα του οίκου μας. Αλλά δεν γίνεται τα άλλα να λέμε δεν ασχολούμε. Πρέπει να ασχολούμαστε με κανέναν άλλον. Πρέπει να ασχολούμαστε με όλα, αφού πρώτα όμως κάνουμε το καλύτερο για το δικό μας το σπίτι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ναι, πρώτα το δικό μας. Αυτό που λέω ισχύει και για την κερκίδα.
φωνάζουμε για την ομάδα μας και επικροτούμε την ομάδα μας. Εντάξει, η κερκίδα τώρα φωνάζει, πικάρει και τον αντίπαλο πολλές φορές και εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχει και οπαδικές σχολές. Εντάξει. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Εντάξει, εννοείται ότι δεν πρέπει να σε αποπροσανατολίζει. Εντάξει, τώρα καζούρα θα κάνεις. Δεν μπορεί να μην την κάνεις. Καζούρα είναι κομμάτι του αθλητισμού, του αθλητικού γίγνεσθε. Δεν μπορεί να μην την κάνεις. Και καζούρα, καζούρα θα κάνεις. Και θα ασχολείσαι, γιατί και με την Παναχαϊκή θα σου και το ρεπορτάζ, θα δώσουμε και τα νέα θα αναφέρουμε. Και στην Πάτρα θα πάμε πιθανότατα αύριο για να πάρουμε και το τελευταίο ρεπορτάζ πριν από το παιχνίδι. Σε αυτό το πρωτάθλημα παίζουμε, με αυτούς τους αντιπάλους παίζουμε. Τι να κάνουμε, μακάρι να παίζαμε με την Ατλέτικο Μαδρίτη. Δεν παίζουμε όμως. Άρης είμαστε. Πέρσι δεν ήμασταν Άρης, τι ήμασταν. Ολυμπιακός Βόλου. Με ποιον έπαιζα και ασχολιόμουν. Πέρσι ήσουν τρίτος και κυνηγούσες σε όλο το πρωτάθλημα. Πώς δεν θα ασχολούμαι. Άλλοτε ξαναλέω ότι είναι στην καρδιά και στο μυαλό μας ο Άρης. Φυσικά και είναι μια διαφορετική νοοτροπία που συνοδεύει τους Αριανούς. Είναι άλλο το υπόβαθρο, είναι άλλο ενδεχομένως το DNA, είναι άλλο ο τρόπος σκέψης. Ναι, συμφωνούμε σε αυτά, αλλά. Μην ξεχνάμε ότι και παιδιά και οι άλλοι έχουν ξεφύγει στα οικονομικά δεδομένα, στον τρόπο που έχουν κάνει τη διακλάδωση σε όλο το σύστημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μην τρελαθούμε κιόλας. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Σας ακούμε. Ναι. Κώστας λέγομαι. Έλα Κώστα. Όταν ο διπλανός σου με το τρυπάνι χτυπάει τον τοίχο του και αρχίζει τραντάζει και το δικό σου, τότε πρέπει να ασχοληθείς. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Έτσι είναι και με τους δίπλα. Και επειδή τώρα θα μιλήσω για το συγκεκριμένο πράγμα, διότι πόσο λέω και σε φίλους μου ΠΑΟΞΙΔΕΣ, οι διπλανοί έχουν εστιάσει ένα γεγονός, το offside. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι το offside. Το offside είναι το μηδανικό. Νομίζω όλο το γεγονός, ακόμα και η UEFA που είναι και αυτά, είναι σε αυτά που έχει κάνει ο Σαββίδης και όχι στο offside. Και νομίζω ότι τους παραπληροφορούν, τους αποπροσανατολίζουν από το πραγματικό το γεγονός. Εντάξει, ο καθένας, να σου πω κάτι, προσπαθεί. Εγώ το καταλαβαίνω. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ καταλαβαίνω τι γίνεται, τι κάνει ο ΠΑΟ και τι κάνει ο ρεπόρτερ ΠΑΟ κτλ. Αυτό το καταλαβαίνω 100%. Ναι. Απλά ξέρεις τι λέω. Ότι πολλοί από αυτούς έχουν την απέτηση να συγχρονιστούμε και εμείς με αυτό. Και βάζουν το φερετζέ αυτό της Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκης, που το θυμούνται μόνο όταν έχουν πρόβλημα αυτοί. Όχι όταν έχουμε πρόβλημα εμείς. Αυτό λέω. Εγώ επειδή ακούω τον Τράγκα τα πρωινά, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα τι πράγματα λέει για τον Ιβάν Σαββίδη. Ορίστε. Δεν τον ακούω. Λοιπόν, χθες ειδικά, δεν ξέρω, εντάξει πριστικά τίποτα δεν έλεγε, δεν ξέρω όμως αν μπορώ να μεταφέρω κάποια έτσι πράγματα που έχει πει. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή έχει πει πράγματα που... Ορίστε. Το τι λέει ο καθένας, που κάτι, εμένα δεν με απασχολεί το τι λένε για τον Σαββίδη. Και τώρα να σου πω κάτι. Όλα αυτά που, να στο γυρίσω λίγο αλλιώς. Όλα αυτά που λένε τώρα για τον Σαββίδη, όλοι αυτοί, έπρεπε ο Σαββίδης να μπει με το όπλο μέσα στο γήπεδο για να τα πούνε. Δεν είναι το όπλο το θέμα. Πιστεύω ότι δεν είναι το θέμα. Φυσικά αυτό και για αυτούς δεν είναι το όπλο και το είναι ο ΠΑΟΚ για αυτούς το θέμα. Για αυτούς είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Για μας όμως εδώ πάνω, για μας εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη, είναι ο Άρης, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Ηράκλης το θέμα. Ναι, για όλους εμάς. Αλλά πιστεύω ότι το θέμα αυτό ξεφεύγει. Δεν πάει στο αθλητικό. Δηλαδή τώρα. Εννοείται. Θεωρώ ότι είναι ένας έκτοτος δημοσιογράφος και όταν λέει κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα λέει έτσι. Δηλαδή έχει αναφέρει για τους τελευταίους 3-4 μήνες με τα μεσονύχτες επαφές του Μέγαρο Μαξίμου, του Καμένου, του Τσίπρα και του Σαββίδη. Έχει αναφέρει ότι η Αμερική θεωρεί ότι θα φέρει πληροφορίες του ΝΑΤΟ στον Πούτιν. Δηλαδή για τέτοια πράγματα έχει μιλήσει για τον Σαββίδη ο Τράγκας. Πράγματα τα οποία... Δεν έχω φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Το ρεπορτάζ να φτάνει μέχρι εκεί. Τα έχω ακούσει αυτά και έχω παραξενευτεί και δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι αλήθεια. Δηλαδή, άντε και να λέει, νομίζω ότι δεν μπορεί να λέει, άντε να λέει κάποια πράγματα να τα μεγενθύνει, αλλά κάπου έχουν βάσει όλα αυτά. Ναι. Και γι' αυτό πιστεύω ότι όλο αυτό το γεγονός δεν είναι απλό ένα πράγμα τώρα. Εγώ έχω ακούσει τώρα κάτι, πράγματα τρελά από φίλους μου παοξίδες. Εγώ αυτό που θέλω είναι ο Άρης με το καλό να επιστρέψει εκεί που ανήκει και να του επιτρέψουν, να του αφήσουν. Γιατί έχει αποδείξει ο Άρης όλα αυτά τα χρόνια, κακά τα ψέματα, ότι δεν έχει τη δύναμη να προστατεύσει τον εαυτό του από όλους αυτούς. Είτε ήταν κόκκινο το άρμα, είτε ήταν πράσινο, είτε ήταν ασπρόμαυρο, είτε οτιδήποτε. Δεν έχει τη δύναμη. Θέλω να έχει ισονομία να τον αφήσουν και να τον ποδόσφαιρο. Αφήσουν να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί δεν μας αφήσανε. Αυτό είναι όλη ουσία. Αυτό τώρα, με νοιάζει εμένα. Σε εμάς επειδή ζούμε και σε μια πόλη εδώ πέρα πάνω μας Ελλάδα, δηλαδή
πράγματα τα οποία έχουν αβάσιμα πράγματα. Τώρα οι άνθρωποι ξεφεύγουν από το πραγματικό γεγονός και είναι αυτό που είπατε και εσείς, αποπροσανατολίζουν τον κόσμο. Δηλαδή τώρα μου βγάζανε εμένα το 95 το χτύπημα του Ευθυμιάδη τώρα και δηλαδή κάποια πράγματα από δημοσιογράφους. Ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Το ζήτημα είναι εμείς. Στο φύλλο του προηγούμενο υπεροψία ναι. Βλάπτει, έτσι. Πρέπει να κοιτάμε και την Παναχακή και το τι κάνει η Παναχακή και το τι κάνει όλοι. Πρέπει να τα βλέπουμε είναι όλα. Είναι άλλο η ιδέα που λέγεται Άρης, η ιστορία, η φανέλα, ο αυτοκράτος, όταν λέμε για τον μπάσκετ. Και είναι άλλο τι γίνεται σήμερα. Και ο ρεαλισμός που πρέπει να υπάρχει για να ανταπεξέλθουμε στις όποιες δυσκολίες. Τι να κάνουμε. Με την ίδια λογική στο μπάσκετ δεν πρέπει να μπαίνουμε καν στο γήπεδο. Στο μπάσκετ δεν πρέπει να μπαίνουμε στο γήπεδο. Και εσύ να αγαπήσουμε πάλι τον Άρη, να τον αγκαλιάσουμε, γιατί βλέπω πολύ μύρλα έχει πέσει στην ομάδα. Πρέπει αυτή η μύρλα να σταματήσει πλέον. Πολύ, πολύ, πολύ. Φάνηκε και στο μάτς με τον Εργοτέλη, στο πρώτο ημίχρονο, υπήρχε μια για μένα αστήριχτη. Δηλαδή, πολύ μύρλα. Yeah. Όχι πίεση, παιδιά, είναι μύρλα, είναι γκρίνια. Είναι γκρίνια. Δηλαδή η ομάδα έχει κάνει 16 νίκες, έχει 5 σουπαλίες, είναι πρώτη, έχει 6 γκολ παθητικό και υπάρχει γκρίνια. Δηλαδή αυτό το πράγμα, όποιο να το πει. Κερδίζουμε, όχι βρίζουμε. Χάνουμε, βρίζουμε. Και δεν κερδίζουμε, βρίζουμε. Δηλαδή κάπου, εντάξει, κάπου τρελαίνουμε. Τρελαίνεσαι. Να είσαι καλά. Τέλος πάντων, να μην κρατάω τον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι, έλα ρε Χρυσάρε. Έλα Παύλο. Τελικά πρέπει να ασχολούμαστε, ναι ή όχι? Εγώ λέω ότι πρέπει. Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα? Και τι έγινε τώρα ξαφνικά, άνοιξαν στόματα για το Σαββίδι? Επενδυτής δεν είναι? Μην γελάτε. Αυτοί δεν είναι που από το ένα πρωινό μέχρι το άλλο πρωινό Τσίπρας και Σία που μιλάνε για επενδυτές και το ένα και το άλλο. Επενδυτές με 300 ευρώ το μήνα και με το δικαίωμα της απεργίας καρατομημένο. Αυτοί είναι λοιπόν επενδυτές. Και ξαφνικά όλοι ανακάλυψαν την Αμερική. Κάποιοι δηλαδή λένε να ή τη Ρωσία κατά παράφραση. Δεν άκουσα. Ή ανακάλυψαν τη Ρωσία κατά παράφραση. Ναι. Και οι άλλοι μισοί, και οι άλλοι μισοί κάνουν παρέλαση για να καλύψουν αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Τις κάνουν ό,τι θέλουν, όλοι κρίνονται. Και αυτούς η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, άκρητα, για να μην χρησιμοποιήσω πολύ πιο βαριές κουβέντες που αξίζουν να τις ακούσουν, ψηφίζουν αυτούς, ας πούμε, τους ανθρώπους. Θέλουν τη χώρα τους με 250 ευρώ λοιπόν, ας πούμε, μηνιάτικο και με 100 ευρώ σύνταξη. Και αυτοί είναι λοιπόν επενδυτές. Αυτοί προβάλλονται λοιπόν επενδυτές. Σε μια χώρα η οποία είναι θεού δώρο, με 12 μήνες ηλιοφάνεια, με πλουτοπαραγωγικές πηγές, με γεωργία κτηνοτροφία αλληλεία, με επιστημονικό δυναμικό από τα κορυφαία και σε έχουν καταδικασμένο να ζεις με δάνεια και δανεικά. Και έρχονται οι Ασιάτες, οι Μόγγολοι και οι Ούνοι, Γερμανοί και Σία και σου λένε μνημόνια. Όταν υπάρχουν στις ελβετικές τράπεζες, γιατί είναι καθαρά πολιτικό το θέμα, όχι 100%, όταν στις ελβετικές τράπεζες υπάρχουν πάνω από 600 δισεκατομμύρια ελληνικές καταθέσεις και όταν στις offshore εταιρείες είναι άλλα 500 δισεκατομμύρια και παραπάνω. Αριθμητική, ξέρετε. Μπορείτε να κάνετε λοιπόν, ας μην τη σούμε. Και σε διαλύει εσένα εδώ να είμαι σήμερα, σε έχει σοπεδώσει σε μεροκάματα συντάξεις με 250 και 300 ευρώ. Με συμβάσεις εργασίας μίας ημέρας, κύριε. Έχω την κόρη μου. Μίας ημέρας. Και μιλάτε. Μιλάτε. Είναι καθαρά πολιτικό το θέμα. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ποιος είναι λοιπόν ο Σαββίδης. Ο άλλος βγήκε και είπε, λέει, δεν υπάρχει όπλο. Δηλαδή σε φτύνουν, ρε. Σε φτύνουν κυριολεκτικά και δεν σε υπολογίζουν. Και καλά κάνω, γιατί αυτοί δεν αυτοδιορίζονται. Σωστά. Άμα ξαναβγούν... Εσύ και εγώ πρόβλημα. Ψηφίζουμε. Έτσι. Ποτέ όμως αυτός ο λαός δεν έκρινε σωστά.
Πιστεύει λοιπόν σε πολιτικούς απατεώνες, 200 χρόνια ψέματα του λένε. Και τους πιστεύει απόλυτα, έτσι. Και έρχεσαι σήμερα εσύ να μου και μου ζητάς δικαιοσύνη πού. Πού δικαιοσύνη. Ο άλλος έκανε 4 ημέρες, ας πούμε, για να πει το όνομα Σαββίδης. Οι γελοί, οι κρετίνοι που δεν ξέρουν τι λένε πλέον. Αν θα έβλεπες, ας πούμε, τη φάτσα του Τσίπρα με το άλλο να με το καλόπεδο τον Θοδωράκη, ήταν σαν δαρμένα σκυλιά. Όταν πήγε μέσα να με λοιπόν, ας πούμε, για να κάνουν τι να συζητήσουνε. Να τον πάρει στο κόμμα του, για να βρίσκονται πάλι να είμαι στην καρέκλα. Ναι, εκείνο και πρέπει πολιτικό κόστος. Να μην υπολογίσω, λέει, το πολιτικό κόστος. Σοβαρά, ε. Και το πολιτικό κόστος εμένα που με έχεις διαλύσει να είμαι την οικογένεια, που με έχεις, δεν έχω δουλειά, δεν έχω να είμαι λοιπόν σύνταξη, δεν έχω να είμαι τίποτα. Περιμένω δύο χρόνια να πάρω σύνταξη. Δύο χρόνια περιμένω. Έτσι, ε. Όλα πολιτικό κόστος. Η διετία στην Ελλάδα είναι και φυσιολογικό. Δηλαδή σου λένε πότε έκανε το χαρτιά σου πριν δύο χρόνια. Ρωτάει εμένα πόσο εγώ περνάω. Μα αυτό σου λέω. Όχι, το ξέρω γιατί ήταν πρόσφατο ο πεθερός μου που έκανε δύο χρόνια και κάτι και λέγανε εντάξει, δύο χρόνια περίπου κάνει. Δηλαδή βγαίνει ένας άνθρωπος στη σύνταξη. Βγαίνει ένας άνθρωπος στη σύνταξη. Πληρώνει 30-35 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές και για να πάρει τη σύνταξη πρέπει να περάσουν δύο χρόνια. Και σε αυτά τα δύο χρόνια να τρώει μανιτάρια. Να έχεις, ας πούμε, τον Έλληνα ξανά, λοιπόν, δεκαετία 60, όταν τότε ρωτούσαν έναν με τον Καραμαλή, το μεγάλο να μου, λοιπόν, Καραμαλή. Πες το, Παύλο, για να κλείσουμε να... Δύο λεπτά. Μισό λεπτό, να μου κάνετε και 5 λεπτά μετά αργότερα να μου τη διαφύγεις. Όχι, περιμένουν φίλοι γι' αυτό. Ωραία, ναι. Δεκαετία 60 να είμαι για την ανεργία και λέγε δεν υπάρχει ανεργία στην Ελλάδα. Πώς να υπάρχει ανεργία, αφού είχαν να είμαι, λοιπόν, γεμίσει οι στοές, ας πούμε, του Βελγίου, οι Αμερικές, οι Αυστραλίες, οι Νότιοι Αφρικοί, παντού. Μετανάστες οι Έλληνες. Πολίτες πέμπτης κατηγορίας, γιατί έκαναν 17 χρόνια μετανάστες. Και ξέρω πώς με είχαν, λοιπόν, ας πούμε, συμπεριφερθεί και ποιος ήμουνα. Και επανήλθαμε στα ίδια. 2000, ας πούμε, 18 να έχεις πάνω από 300.000 έμψυχο δυναμικό που μπορεί να προσφέρει στη χώρα επιστημονικό, λοιπόν, δυναμικό να βολοδέρνει στις Αγγλίες και εδώ και εκεί. Και κάτι ακόμα. Καλά ρε παιδιά, γιατί να με την Παναχαϊκή την κάνατε Μπαρσελόνα. Είπαμε ότι όλα τα παιχνίδια του Άρη είναι χρήσιμα, πρέπει να πάρουμε, λοιπόν, ας πούμε, την κατηγορία. Αλλά και τόση, λοιπόν, υπερτίμηση. Ήρεμα, ψύχραμα, ωραία, πάμε καθαρίζουμε. Αρκεί ο προπονητής σου να είναι λίγο πιο γρήγορος, ας πούμε, στη σκέψη. Ήρεμα, δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να αναγάγουμε τα πάντα. Ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο το παιχνίδι της Παναχαϊκής που είναι ένα από όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αντικειμενικός σκοπός είναι να πάρουμε, λοιπόν, ας πούμε, την κατηγορία. Πάμε ψύχρεμοι, όμορφα και ωραία, να καθαρίσουμε την μπουγάδα και τελείωσε. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Παύλο. Λοιπόν, φτάσαμε στο διάλειμμα, οπότε πρέπει να πάμε αμέσως για να μην καθυστερούμε και να τιμούμε και τους χορηγούς μας. Και θα επανέλθουμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και τις δικές σας πάντα τηλεφωνικές παρεμβάσεις στο 2310-287-888. Πάμε. 2310-287 και 3 οκτάρια, κυρίες και κύριοι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Φίλος ακροατής επόμενος, παρακαλώ. Τον έριξε ο Παπαδόπουλος. Ωραίο αυτό το τραγούδι που το βρήκε ο Σαββόπουλος. Μπράβο. Πολύ καλή επιλογή έχεις κάνει, φίλε. Έχεις κάνει κορυφαία επιλογή. Το 23-10-2-7 και 3 οκτάρια είναι στη διάθεση σας. Οι 4 που περιμέναν πώς πέσαν, πού πήγαν αυτοί. Βλέπετε κανένα τουρκικό σύριαλ, παιδιά, και φύγατε, βγήκατε. Πήγατε το δείτε, τώρα ξεκινάει. Πώς λέγεται αυτό, Love. Όχι, love story. Νωρίτερα ήταν. Όχι. Ο Vlav, αυτό το βλέπει ο Ασλαμάς. Ένα αυτό, πώς λέγεται, Love of You. Πώς λέγεται αυτό στο Sky. House of Love. Πώς. House of Love. Power of Love. Συγγνώμη, φίλε, συγγνώμη που δεν το έχω παρακολουθήσει. Έχω κολλήσει μερικές φορές το zapping όταν φοράνε ωραία ρούχα οι κοπέλες. Μέχρι εκεί όμως. Ναι. Παρακαλώ. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, λέ. Με χαρά. Το ονομάζομαι Λάμπρος. Λάμπρο, χαμήλω το ραδιόφωνο. Καλύτερα τώρα.
Κλείστο. Κλείστο και εντελώς αν μπορείς. Λοιπόν, χαρακτήρα για την εκπομπή, παιδιά. Κάθε φορά που ανεβαίνω ψάχνετε, είστε μοναδική μου παρέα. Να είσαι αν καλά. Και δεν είμαι Αριανός. Τι είσαι. Στο τέλος θα γίνω. Δεν ασχολούμαι με μπάλα. Μόνο από τον Καραϊσκάκη και από την Άρτα βλέπω, αλλά τους έχω δει 2-3 φορές. Τον Καραϊσκάκη. Οπότε παίζαμε. Τον Καραϊσκάκη μας πήρε και 0-0. Οπότε μπράβο, παιδιά, αυτό ήθελα να πω. Χαρακτήρα για την εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε. Ορίστε, ένα ουδέτερο οπαδό μα λέει μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Άκουσε τη μουσική σου Σαββόπουλου γι' αυτό μάλλον. Μάλλον γι' αυτό. Ποια λοιπόν. Μουσική, ένα τραγούδι παίζουμε σήμερα. Αυτό. Ωραίο είναι αυτό. Αυτό είναι διασκευή του Ντάλε Μπόκα. Έχουμε δηλαδή. Και άλλα παιδιά, να ξέρετε. Δεν είναι. Τέτοια. Αλλά, γενικά έχουμε ρεπερτόριο, αν θέλετε, αρκετό. Αλλά τώρα νομίζω ότι ταιριάζει αυτό. Και είναι και η πρόταση, επαναλαμβάνω, τη εκπομπή. Εκεί να τα ακούνε οι υπεύθυνοι. Ναι. Ξέρω, Δημήτρης ο Πιπερίδης. Να παίξει το ημίχρονο να παίζει αυτό. Να παίζει γενικότερα, να παίζει, ναι. Νομίζω. Μάλιστα. Δεν κάνει, μια χαρά δεν είναι. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Καταρχήν τον Ντάλε Μπόκα, ρε φίλε, σε άλλη διασκευή. Είναι πολύ ωραίο. Είναι χορευτικό, είναι ξεσκοτικό. Πριν τον Ντάλε Μπόκα. Έχει μέσα χειροκροτηματάκια. Βάλε, έχει... τι λέει, βάλε. Ντάλε, Ντάλε Μπόκα. Βάλε, το βάλε, τι είναι, Βαλεριάνου. Μήπω Βαλεριάνου, δάχτυλο Βαλεριάνου αυτό. Πριν τον Ντάλε. Βάλε, 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 βάλε που λέει. Έχει να ξέρω, ρε φίλε. Τι σημαίνει βάλε στα αργεντίνικα, στα ισπανικά. Ε? Τι σημαίνει. Βαλεριάνο είναι εδώ το τραγούδι, να ξέρει. Ξεκινάει, είπε Βαλεριάνο. Θα τον φτιάξει, θα ακούει και. Βέβαια, ρε φίλε. Τον φτιάχνει. Κανονικά. Λόπα, και τα χειροκροτήματα. Ορίστε εδώ, να ξεκινάει από εδώ, να μπαίνει η ομάδα. Μπαίνει χειροκρότημα και δίνουμε. Έτσι. Και ήρθα εδώ για να σε δω. Συνδυάσμα θα κάνω. Λοιπόν, Έχει θέμα. Κάνω παρέμβαση. Αλλάζω το εισαγωγικό τραγούδι της εκπομπής και βάζουμε αυτό. Δεν βάζουμε ένα παιχνίδι, ένα τραγούδι στην αρχή που βάζεις εκεί. Ποιο είναι εκείνο που βάζεις? Δεν φτάνει τόσο καιρό που το πεις εκείνο. Αυτό, με αυτό θα ξεκινάμε. Συμφωνείς? Εντάξει, θα δούμε. Για να μην βάλω καμιά βασιλική ταντά και πέσεις κάτω. Αν μου βάλεις βασιλική ταντά, θα κάνεις μόνο σε εκπομπή. Να σου πω, δεν μπορούμε βασιλική ταντά να βάζουμε στο Βικελίδης. Θυμάμαι τα καλύτερα τραγούδια που έχουμε ακούσει ποτέ είναι στο γήπεδο, φίλε, του Ακράτητου. Κάτι Βασίλη Καρά, κάτι Πέγκι Ζήνα, κάτι Κέντι Γαρμπή. Ακροατής, παρακαλώ. Καλησπέρα, παιδιά. Εσείς τι θέλετε, κύριε, να παίξουμε? Εγώ βάλε το Harry Clean το GR. Harry Clean GR. Με τα πιστολίδια. Α, το JR. Το JR, ναι. Το JR. Δεν το κατέχουμε το αγγλικό. Και εγώ όλο πιο GR. Εγώ, επειδή δεν άκουσα όλη την εκπομπή, παρακαλώ. Να ρωτήσω λίγο μια ερώτηση να κάνω. Επειδή σας ασχολείστε με τα αθλητικά. Ο Παναθηναϊκός αδειοδότηση θα πάρει? Άμα πάρει ο Παναθηναϊκός αδειοδότηση. Έτσι όπως είναι τα δεδομένα, δύσκολα. Ο Καρυπίδης δεν πρέπει να πάει καν φάκελο εκεί πέρα. Πρέπει να πάει φάκελο. Ναι, για άλλο λόγο ρωτάω. Τέλος, ο δηλαδή, Παναθηναϊκός, κοίταξε, για να είμαστε σωστοί. Μπορεί, μπορεί μέχρι 31 Μαρτίου να διακανονίσει τα πάντα. Να εμφανίσει 752 διακανονισμούς. Εάν το κάνει, ναι. Όπως έκανε πέρσι που εμφάνισε 120 διακανονισμούς, μπορεί. Επειδή σε χθες διάβασα σε ένα site των Αθηνών ότι πάει για μείον 12 λόγω ότι δεν πληρώθηκαν 4 παίκτες. Δηλαδή ναι. Το Βέμερ, το Λέτο, κάποιοι παίκτες δεν έχουν πληρωθεί καθόλου. Τι έχουν γίνει διακανονισμοί? Εκδικάστηκε χθες. Αν μέσα σε μια εβδομάδα δεν διακανονιστούν ή δεν τα πληρώσει, 14 Μάρτη σήμερα. Θα φάει 12 μείον 12. Μείον 12. Ναι, με την αδειοδότηση όμως δεν παίζει ρόλο αυτό. Μα θα πέσει με το μείον 12, θα πέσει η Β' Εθνική γιατί είναι 3 αφαιρέσεις βαθμών. Άρα έτσι και αλλιώς πέφτει. Και θα παίξει. Πάει... Θα πάει γάμα, ρε. Δεν πάει, ναι, πάει τελευταίο στη βαθμολογία. Ναι. Δηλαδή και γλιτώνει ο Απόλλων Σμύρνης. Ναι, όποιος είναι από πάνω, ναι. Κατάλαβα. Παιδιά, εγώ δεν το φοβάμαι το μάτι στην Πάτρα. Από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά πιστεύω, Χρήστανθε, επειδή είμαι και από εδώ, από κοντά στη Δράμα που μένω, δεν πιστεύω να περάσει από εδώ, ξέρω, ούτε Όφη ούτε Παναχαϊκή. Γιατί θέλω να πάνε μέχρι τέλος αυτοί για τρίτη θέση. Να εξαντλήσουν δηλαδή ότι περιθώριο υπάρχει για τρίτη θέση. Μάλιστα. Για αυτούς είναι εφικτό, γιατί μόνο εμάς έχουν εκτός έδρας. Ναι. Ναι, η Δόξα ποντάρει στα δύο μάτς που έχει στην έδρα της. Ναι, αυτοί πιστεύουν ότι θα τα πάρουν. Κοίταξε να δεις, είναι ανεβασμένη η Δόξα. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε εσείς. Γιατί, εντάξει, μια ανεβασμένη. Χαρά, ναι. Καλά είναι, είναι, αλλά. Είναι μια ομάδα που είναι ανεβασμένη. 3-3 όμως έφερε με τον Εγινιακό πριν δύο χρόνια. Αυτό ρε φίλε, άμα το έβλεπε στο μάτς, θα πάθαινε στην πλάκα σου. Είδα τα στιγμιότυπα. Ναι, απλά και με εμάς δεν παίζει ο Βιτλής και ο Γκότοβος. Αυτοί οι δύο, δηλαδή το center back. Ο ένας είναι ο στόπερ. Ο στόπερ ο βασικός. Ναι, το center back. Και ο άλλος είναι βασικός. Ο Βιτλής πλέον είναι βασικός με τον Κωστένογλου. Ναι.
Εντάξει, θα φανεί. Από εκεί και πέρα θα φανεί. Τώρα για τον μπάσκετ, να δούμε με τη Λάρισα τι θα γίνει τώρα. Θα υπάρξει μετακίνηση. Οργανωμένη ή όχι. Μεμονωμένη, δηλαδή, άμα πάμε εκεί, δεν θα μπορέσουμε να μπούμε στο γήπεδο. Λογικά θα μπει, γιατί δεν έχουν τίποτα οπαδού. Δεν έχει, δεν μαζεύει και κόσμο γενικά το Φάρο. Οπότε εντάξει, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αυτή τώρα λογικά στη Λίμνο θα πάνε του χρόνου, έτσι. Διάφορα ακούγονται για αυτού. Δεν μπήκε ρε Χρήσανθε ακόμα ο Μπούμπουρας εκεί στην όχι, ομάδα. Όχι. Παιδιά, να πω και λίγο κάτι τελευταίο για το hardball και να κλείσω. Hardball το Άρη. Πού το πήρε το Άρη, β' εθνική. Ασχολείσαι με τα τμήματα του εραστή. Μου αρέσει πολύ το άθλημα, όπως και το βόλεϊ. Να πω λίγο κάτι για να καταλάβετε στη χώρα του παραλόγου. 30 δευτερόλεπτα μου επιτρέπετε. Όχι, πες το. Ο Άρης φέτος συμμετέχει στον τέταρτο όμιλο β' υπόμιλο, όπου υπάρχει Λίμνος μέσα. Σε αυτόν τον όμιλο. Πρώτη είναι η Καλαμαριά. Δεύτερη είναι η Λίμνος και τρίτος είναι ο Άρης, όπου ο Άρης δεν κατέβηκε να παίξει στη Λίμνο, όπου καμιά ομάδα δεν πήγε να παίξει στη Λίμνο. Α, γι' αυτό κερδίζει η Λίμνος. ναι, γι' αυτό κερδίζει. Η Λίμνος στην κανονική διάρκεια έχει κάνει μόνο μία νίκη, τον τελευταίο μακεδονικό, που, το Μακεδόν, που έχει 0 βαθμούς. Μάλιστα. Και είναι αμαρτία για το φετινό handball του Άρη, να μην παλέψει στον ανέβητη κατηγορία, που προσωπικά πιστεύω αν πήγαινε στη Λίμνο θα ανέβαινε κατηγορία. Θα παίζαμε μπαράζ με τον Πανσεραϊκό και μετά θα πηγαίναμε σε ένα όμιλο τριών ομάδων όπου ανεβαίνουν οι δύο. Και γι' αυτό δηλαδή να εκφράσω το παράπονο μου δηλαδή σε αυτή την πολιτεία, σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πώς γίνεται τώρα μια ομάδα η οποία β' εθνική ανδρών να την έχει στη Λίμνο, να μην παίζει καμιά ομάδα και αυτή να θες να την ανεβάσει. Να είστε καλά παιδιά. Να είστε καλά κι εσύ. Αυτά μόνο στην Ελλάδα. Ναι, αυτό δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Και μόνο που σας ακούω χαρούμενος, πάει να πει ότι κάτι άλλαξε. Όχι, γιατί πρέπει να είμαστε στεναχωρημένοι. Στεναχωρημένοι, γιατί να είμαστε όμως. 4,5 χρόνια στεναχωρημένοι είμαστε. 5. Α, καλά. Εντάξει, είναι σε ένα καλό. Κοίταξε, είναι σε ένα καλό φεγγάρι ποδοσφαιρική ομάδα, γιατί μπασκετική δεν είμαστε χαρούμενοι. Αλλά και στο μπάσκετ ακόμα αυτή τη βδομάδα είναι η αισιόδοξη πλευρά του πράγματος με την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό, εφόσον επιτευχθεί και στο τυπικό κομμάτι. Αλλά δεν είναι θέμα να είμαστε χαρούμενοι. Είναι ότι, ρε παιδί μου, ο Άρης πάει να κάνει αυτό που πρέπει. Δηλαδή είμαστε στο δρόμο που πρέπει. Δεν πετυχαίνει κάτι, ούτε είναι κάτι φοβερό να ανεβούμε. Κοίταξε, Χρήσανθε, έχουμε 5 χρόνια. Αυτά που έχουμε τραβήξει, λέγαμε ότι κάποτε τραβήξαμε πολλά. Δεν είναι μόνο τα 5 χρόνια. Την πρώτη φορά είναι το 96, τη δεύτερη φορά το 2006. Αυτά που έχουμε τραβήξει τα τελευταία 5 χρόνια δεν ήταν ούτε το χειρότερο εφιάλτη μας. Όχι μόνο αυτά που τραβήξε στη Γάμα και στη Β, αλλά και τα 2 τελευταία χρόνια στην Α, που δεν είναι δυνατόν ο Άρης να έχει αυτή τη, να είναι αυτό στην Α εθνική και να είναι αυτό ο Άρης να παλεύει και να πέφτει. Να έχει μία νίκη. Χαμογελάκι λίγο, έτσι να πάει λίγο να ζεσταθεί λίγο το μπάσκετ από την άποψη ότι κάτι φαίνεται στον ορίζοντα, έτσι λίγο καλό, και από όσο μαθαίνω από έξω απ' έξω φαίνεται να είναι κάτι καλό. Σιγά σιγά βέβαια. Κρατάμε χαμηλό καλάθι γιατί πολλά έχουμε. Για την ώρα είναι να σωθεί η ομάδα. Όταν σωθεί η ομάδα μετά βλέπουμε. Μα το μυαλό μας πριν από ένα μήνα πήγαινε σε συντρίμια. Τι πήγαινε στη Β' εθνική. Γιατί ούτε ακόμα έχει φύγει ο κίνδυνος. Περίμενε, δεν έχει φύγει ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος σαν κίνδυνος δεν έχει φύγει, δεν έχει εξαλειφθεί μάλλον, αλλά δεν είναι στο σημείο που ήταν πριν από ένα μήνα. Υπάρχει μια χτίδα ελπίδος, είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει μια χτίδα ελπίδος και αυτά που είδα και χθες και σήμερα λίγο και έστω φάνηκε κάποιος, πήγε τους μίλησε, μπήκαν κάποια λεφτά, σημαντικό. Έκανε κάποιες κινήσεις και αυτός όσον αφορά το Λάσκαρη έδωσε κάποια χρήματα, που για μένα κακώς τα έδωσε, τέλος πάντων. Πάει να πει ότι το βλέπει το θέμα λίγο ζεστά. Ίσως αυτό όμως ήταν και το κλειδί για να φύγει ο Λάσκαρης. Κάποιος που απλά, έχει πρόβλημα. Απλά θα έχει ενδιαφέρον και θα πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή τι ακριβώς περιλαμβάνει η συμφωνία με τον Νίκο Λάσκαρη και την πλευρά του κυρίου Γουλιέλμου. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία έτσι όπως το θέτω. Τι ακριβώς δηλαδή ισχύει στη συμφωνία των δύο πλευρών. Και επειδή και εγώ έμαθα κάποια πράγματα, αυτό το ποσό το συγκεκριμένο κολλάει σε ένα άλλο ποσό συγκεκριμένο με βάση το σπίτι που έβαλε στην Εξάθη. Πιθανόν, αλλά λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό αφορά το τι παίρνει ο Λάσκαρης. Το θέμα είναι το τι κάνει τι κάνει ο Άρης και ποια είναι η συμφωνία και τι ακριβώς θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και αν θα φύγει πραγματικά ή όχι από το προσκήνιο ο Νίκος Λάσκαρης.
σωστά. Όλο αυτό, αυτό θα είναι εξηγηθεί. Το αυτό, είναι το, αυτό είναι το βασικό. Έλα, αυτό είναι το βασικό για μένα, αυτό που είπε το τελευταίο. Θα εξηγηθεί από τον κύριο Γουλιέρμα, αλλά νομίζω ότι τώρα δεν είναι ούτε να τον ζαλίσουμε τον άνθρωπο, οτιδήποτε. Γιατί όχι, προέχει όχι, σωτηρία. Όχι, όχι, έχει τα δικά του. Έχει να λύσει άλλα προβλήματα που είναι πολύ πιο, σοβαρά. Το καλοκαίρι όμω, με το καλό, εφόσον σωστά επικυρωθεί και από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, θα πρέπει να πει και ο άνθρωπο πέντε πράγματα για το τι και με την συνδρομή του Καπάζογλου θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Εντάξει, θα χρειαστεί βέβαια χρόνο. Τώρα, σαν αφορά το ποδόσφαιρο. Εγώ το ματ χρήσαν. Το δω μεμονωμένα με την Παναγαϊκή, την οποία την έχω παρακολουθήσει σε 5-6 μάτς, δεν το φοβάμαι. Δεν το φοβάμαι για να χάσω. Αυτό και εμείς. Ναι. Ότι έχει μια σοβαρή ομάδα και αυτή κολοπετσωμένη, με συγχωρείς, έχει. Αυτή έχει είναι, κάποιους παίκτες. Η λέξη αυτή είναι, ναι, που είπες. Έτσι είναι η Παναγαϊκή. Ναι, με συγχωρείτε για τη λέξη. Αυτή είναι όμως. Ναι, όχι, όχι, αυτή είναι. Λέξη. Αυτή είναι η λέξη. Αλλά η δικιά μας η ομάδα σε τέτοια είδους μάτς, δηλαδή θα το φοβόμουν αυτό το μάτς αν το είχα εντός, όσο και αν σε φαίνεται παράξενο, με αυτά που έχει δείξει η ομάδα μου. Δίκιο έχεις. Με κόσμο. Δίκιο έχεις, αλλά όχι για να χάσω πάλι. Όχι για να χάσω πάλι. Επειδή ο Άρης έχει μια τακτική ως Πάνος, που κι εγώ διαφωνώ σε πολλά πράγματα, αλλά επειδή αυτό που με ενδιαφέρει πρώτιστα είναι ότι δεν αντέχω άλλο ξανά στη Β' Αθήνα, θέλω να ανέβει, το να το πηγαίνω το μάτς μέχρι το 60 και επειδή είμαι δυνατός, γυμνασμένος, σφιχτός πίσω, μετά το 60 να τα δίνω για να βάλω γκολ, δείχνει ότι αυτή η τακτική κερδίζει. Έτσι δείχνει. Ναι. Επί της πράξης. Αυτό κάνει. Αυτό έκανε και με τον Εργοτέλη προχθές. Παραπροχθές, πότε ήτανε. Λοιπόν. Και επίσης να βγάλω το καπέλο στο Μυροφορίδη. Ο άνθρωπος δεν είναι μπαλαδόφας, θα το έχω πει πολλές φορές. Έστω και τώρα τον Μπαρκάν ξέρει πώς να τους μιλήσει. Είναι μεγάλο θέμα για ένα τεχνικό διευθυντή να ξέρει πώς να μιλάει τον παίχτη. Κατάλαβε και ο Μπαρκάν τα λάθη του, γιατί είχε αφήσει πολλά υπονοούμενα τις προηγούμενες μέρες, πριν από καιρό δηλαδή, γενικά. Όχι για κάποιον συγκεκριμένα, αλλά είχε αφήσει υπονοούμενα. Θα βοηθήσει ο Μπαρκάν. Τον Μπαρκάν ο Άρης το χρειάζεται. Ο Μπαρκάν πρέπει να βοηθήσει πρώτα τον εαυτό του και μετά τον Άρη. Το πρόβλημα του Μπαρκάν είναι με τον εαυτό του. Και ύστερα με όλους τους υπόλοιπους. Για να τον φτιάξεις όμως, Αλέξη, και τον Μπαρκάν, επειδή τους ζεις παραπάνω από ότι εμείς και τους βλέπεις και καθημερινά, πρέπει λίγο να τον φτιάξεις. Πρέπει, έχει ιδιαίτερο κουμπί ο καθένας μας, Σίγουρα. Έχει ένα κουμπί. Εσύ έχεις το κουμπί σου, ο Μπαρκάν έχει το κουμπί του, ο Χρήστος έχει το κουμπί, εγώ έχω το κουμπί μου. Εντάξει, ο Μυροφορίδης είναι μανούλα στη σχέση με τους ποδοσφαιριστές. Δεν φοβάμαι σε αυτό. Είναι μανούλα. Αυτό είπα και εγώ. Είναι μπαλαδόβατσα, είναι, ξέρει πώς να μιλάει. Αυτό δείχνει, εγώ δεν τον ήξερα τον Μυροφορίδη. Τον ήξερα μου έτσι λίγο από την Ηρακλή που τον είχα ακούσει. Εγώ έχω μείνει ευχαριστημένος μέχρι τώρα απόλυτα σε αυτά που πράττει. Έχει κάποια ποντιακά, το πω έτσι. Είναι λίγο αγύρι στο κεφάλι. Ναι, τα έχει αυτά, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να τα έχει και αυτά. Και αυτά είναι για καλό τάχη. Για καλό τάχη και αυτά. Να είστε καλά και να πάνε όλα καλά. Νίκες στις ομάδες μας. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Επόμενος. Ο επόμενος δεν είναι, υπάρχει επόμενος, γιατί είναι παραπέντε. Οπότε. Δεν είναι παραπέντε, ακόμη βιάζεσαι. Στο ρόλο το δικό μου, ναι. Όχι, στο παρά 7. Για το φίλο που ρωτάει για τις μετακινήσεις, είπαμε ότι στην Πάτρα υπάρχει εκδοτήριο, οπότε μεμονωμένα μπορούν να πάνε οι φίλοι του Άρη. Θα υπάρχει ειδικό εκδοτήριο, γιατί μην ξεχνάμε ότι και στο Άρης Παναχαϊκή ταξίδευσαν κανονικότατα και φιλοξενήθηκαν κανονικότατα οι φίλοι της Παναχαϊκής, πήραν τη θέση στην κερκίδα, στην θύρα των φιλοξενούμενων, παρακολούθησαν το παιχνίδι χωρίς κανένας να τους ενοχλήσει, χειροκρότησαν την ομάδα τους στο τέλος παρόλο που χάσανε, πήγαν οι παίκτες τους, πήγαν εκεί μπροστά. Και δεν έγινε το παραμικρό και δεν έχουμε και να χωρίσουμε και τίποτα, νομίζω, με τους φίλους της Παναχαϊκής. Η Παναχαϊκή είναι μια μεγάλη ομάδα. Μια ομάδα η οποία εκπροσωπεί μια από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Ελλάδα. Συγκυριακά έφτασε εκεί που έφτασε και ταλαιπωρήθηκε πολύ περισσότερο από ό,τι έχει ταλαιπωρηθεί και ο Άρης, γιατί έπεσε και σε διάφορους τύπους που την διέλυσαν ολοκληρωτικά. Κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Είναι προς τιμήν της ότι κάνει μια προσπάθεια με καθαρά ελληνικό κορμό, χωρίς να σημαίνει ότι είναι και το σωστό αυτό για μένα. Νομίζω ότι αυτή τη επιλογή φέτος, το να μην έχεις ξένους, δηλαδή. Εντάξει, η Παναχαϊκή είναι μια ομάδα που βαδίζει από το περασμένο καλοκαίρι πάνω σε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Εντάξει, έχει μια συγκεκριμένη τακτική. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτοσκοπός φέτος η άνοδος. Προέκυψε από το γεγονός ότι βρήκε πρόσφορο έδαφος από την αδυναμία να δικαιολογήσουν τον τίτλο τους ως φαβορί
ειδικά στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, τα Τρίκαλα, ο Απόλλων Πόντου και η Δόξα Δράμας. Αυτό το γεγονός εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία δηλαδή των τριών αυτών ομάδων και μπήκε σφήνα. Είναι μια ομάδα η οποία σε επίπεδο οργάνωση το έχω ξαναπεί, είναι επίπεδο Super League και όχι Football League. Εντάξει. Είναι μια συγκεκριμένη οικονομική δυνατότητα, αλλά έχει ανθρώπους που έχουν την τεχνογνωσία σίγουρα, ξέρουν το άθλημα, ξέρουν το αντικείμενο, έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο και επαναλαμβάνω ότι δεν ήταν αυτό σκοπό τους φέτος και ποτέ δεν θα τους ακούσετε, νομίζω δεν το έχουν πει δημόσια ακόμη ότι πάνε για άνοδο. Το αντίθετο λένε. Δεν έχει πει κανένας επίσημα από την ομάδα, ακόμη και τώρα που πάμε για την 22η αγωνιστική και είναι τρίτη, ότι η ομάδα διεκδικεί την άνοδο. Αυτό από μόνο του λέει πολλά πράγματα. Αλλά βέβαια όταν φτάνεις μέχρι εδώ, είσαι δηλαδή πέρα από τα μισά του δρόμου και εξακολουθείς να είσαι μέσα στην τριάδα, εντάξει, ενδόμηχα υπάρχει η ελπίδα, υπάρχει η σκέψη. Αλλά δεν είναι, παραλαμβάνω, αυτός ο σκοπός. Δεν θα καταστραφεί δηλαδή η Παναχαϊκή εάν δεν βγει φέτος στη Σούπερ Λίγκα. Ενώ ο Άρης και ο Όφη θα καταστραφούν. Ναι. Νομίζω ότι το λένε, το είπε και ο Φρυδόπουλος πρώτα στιγμή. Εμείς δεν έχουμε πει ποτέ ότι πάμε για την άνοδο. Το διασκεδάζουμε. Κάνει λένε κάτι τέτοια, λίγο νερόβραστα είναι αυτά βέβαια. Αλλά άμα ρωτήσει και τον Κατσουράνη, θα σου πει: παιδιά, φέτος εμείς γι' αυτό έχουμε και ένα ρόστερ το οποίο. Το ναι. μεγαλύτερο κομμάτι του είναι αυτοί που ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Και του χρόνου. Σιγά σιγά του χρόνου θα δείτε ότι θα θέσουν διαφορετικούς στόχους εφόσον δεν επιτύχουν φέτος την άνοδο. Θα θέσουν διαφορετικούς στόχους. Μπορεί να μεγαλώσουν λίγο το μπάτζετ, μπορεί να πάνε σε πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές για την κατηγορία, πάνε σε μια άλλη επιλογή. Αν και το τοπικό στοιχείο από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν θα το εγκαταλείψουν. Δηλαδή θα συνεχίσουν να έχουν παίκτες από την περιοχή. Αυτό δεν είναι κακό, ίσα ίσα. Είναι ιδιαίτερα καλό γιατί ενώνει και συσπηρώνει το τοπικό στοιχείο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η Παναχαϊκή δεν θα πάθει και τίποτα αν δεν βγει. Ίσα ίσα. Για τον Άρη θα είναι πραγματική καταστροφή. 100%. Ο Όφη θα διαλυθεί. Και ο Όφη επίσης με πάρα πολλά θέματα. Οπότε ας πάμε να μην έχουν προσδοκίες τα παιδιά. Και τους έρθει και δυσκολεύονται να ανέβουν. Πάμε να κερδίσουμε την Κυριακή. Ναι. Να τελειώνουμε. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι να πάνε όλα καλά και τη Δευτέρα να συζητάμε τα πράγματα από διαφορετική βάση, έχοντας τον Άρη πλέον αδιαφιλονίκητο φαβορί για την άνοδο στην Super League. Θα πούμε περισσότερα και αύριο, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Τζάτση που ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Θα σας παραδώσουμε στα χέρια του Γιώργου Ματζούκη που ακολουθεί. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.